Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε, Φώτη. Να είσαι καλά, Φώτη. Νομίζω ότι η αξία της εποπτείας ήρθε χέρι-χέρι με την αξία της πρακτικής άσκησης τα τελευταία περίπου 8 χρόνια, το 2013 περίπου και μετά που αυξήθηκαν έτσι, τα προγράμματα που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση και έγινε και προαπαιτούμενο από κάποιους λόγους. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπεις, και να δώσω την ευκαιρία και στους υπόλοιπους. Θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για τη διαφορά του να κάνει κανείς εποπτεία εντός ενός προγράμματος εκπαίδευσης και μετά, δηλαδή είμαι εκπαιδευόμενος. Κάνω τον πρώτο κύκλο της εκπαίδευσής μου, το βιωματικό, μετά ξεκινάω την πρακτική μου άσκηση και αυτό γίνεται υπό εποπτεία. Συνήθως ατομική πια σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, ένας επαγγελματίας coach έχει επόπτη και μετά την εκπαίδευσή του φυσικά, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Ποιες είναι οι διαφορές εδώ και ποιες οι ομοιότητες, ίσως. Πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάς, Αραλαμπέ. Σχετικά με το κομμάτι, λοιπόν, της διαφοράς ανάμεσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της εποπτείας και στο πλαίσιο πλέον του επαγγελματία coach που έχει τον επόπτη του, αρχικά θα πούμε ότι και από την εμπειρία μας και από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στο Ινστιτούτο, διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό σιγά-σιγά το ότι λειτουργεί σε επίπεδο εκπαίδευσης. Πολύ ωραία, έμαθα θεωρητικά και βιωματικά μέσα στα εργαστήρια μου σε ένα ασφαλές πλαίσιο το τι είναι, το πώς εφαρμόζονται μοντέλα, μεθοδολογίες και μαζί με συναδέλφους οι οποίοι ήταν ανοιχτοί. Και σιγά-σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία με έναν πραγματικό πελάτη να δούμε σε πραγματικές συνθήκες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα έρχεται ο επόπτης και βοηθάει εκπαιδευτικά, δηλαδή τη γνώση που πήρα και αφομοίωσα την εφάρμοσα σιγά σιγά στην πράξη, μέσα από τα παραδείγματα. Γι' αυτό θέλουμε μια πλούσια αφήγηση στις εποπτείες από τους εποπτευόμενους, έτσι ώστε να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους και να δούμε τι ακριβώς λειτουργήσε και πώς μέσα στη συνεδρία τους. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ σε επίπεδο mentoring, καθώς ο εποπτευόμενος και ειδικά στην εκπαίδευση δεν έχει όλα εκείνα και τα στοιχεία και τις γνώσεις πώς μπορεί να δει κάποια σκοτεινά σημεία. Άρα ο εποπτευόμενος στην εκπαίδευση φωτίζει εκείνα και τα καθρεφτίζει εκείνα τα σημεία και βάζει τον εποπτευόμενο σε μια διαδικασία αναστοχασμού, έτσι ώστε σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει το τι κάνει και το τι θα ήθελε να κάνει διαφορετικά και σιγά σιγά έτσι χτίζει το δικό του τρόπο που εφαρμόζει το coaching μέσα στα πλαίσια. Από την άλλη πλευρά, όπως ανέφερα στο επαγγελματικό πλαίσιο, ως επαγγελματίες και εμείς και έχουμε και επόπτες και κάνουμε για τις εποπτείες μας, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η εποπτεία πλέον λειτουργεί περισσότερο σε κάποια σημεία που χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια, συγκεκριμένη, σε κάτι που ένας άνθρωπος με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα να δούμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά και συγκεκριμένα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Φώτη. Να είσαι καλά. Πάμε να, συγγνώμη που λίγο έτσι παρακάμπτω το πάνελ, αλλά πάμε λιγάκι στους συμμετέχοντες, αν μου επιτρέπετε, και θα επανέλθουμε. Μία ερώτηση θα τη συζητήσουμε στο τέλος της σημερινής συνάντησης, είναι πιο γενική. Αν υπάρχει κάποια λίστα με διαδικτυακή λίστα με πιστοποιημένους επόπτες στην Ελλάδα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα το βρει κανείς πέρα από την Ελλάδα, ίσως στους ίδιους τους συλλόγους, στις κεντρικές, ας το πούμε, ιστοσελίδες τους, οπότε σας προτείνουμε να τις επισκεφτείτε, όπως ο EMCC, ο Association for Coaching, ο ICF. Και φυσικά και το National Society for Coaching Psychology για τους συναδέλφους από τον κλάδο της ψυχολογίας. Καλησπέρα και από μένα, γεια σας. Για πόσο χειρό χρειάζεται να είναι κανείς υπό εποπτεία ώστε να είναι ασφαλής στην αγορά εργασίας. Η απάντηση δική μου, να ακούσω και τη δική σας, να δούμε αν υπάρχει ομοφωνία, είναι ότι η εποπτεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι στα πλαίσια της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Δεν έχει σημασία πόσο έμπειρος είναι κανείς, δεν τελειώνει αυτή η πορεία. Οπότε, τουλάχιστον η δική μου απάντηση είναι για όσο ασκούμε το coaching. Να ακούσω και έτσι για λίγα δευτερόλεπτα και την απάντηση των υπολείπων. Χρύσα. Η εξέλιξη είναι συνεχής. Ποτέ δεν φτάνουμε αυτό να είμαστε ασφαλείς, γιατί κάθε περίπτωση στο coaching είναι μοναδική, ακόμα και αν έχουμε κάποιες ώρες που έχουν πάει καλά κάποιες συνεργασίες. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και πρέπει να μην εφησυχάζεται ο coach και να είναι σε εγρήγορση υπαρμών, με ανοιχτές κεραίες, να επιμορφώνεται συνέχεια για να βελτιώνεται διαρκώς. Οπότε είναι μια συνεχής διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ, Εβίτα.
Θα συμφωνήσω με αυτό. Σίγουρα είναι κάθε συνεδρία είναι διαφορετική, οπότε πάντα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε με τον επόπτη, πράγματα να στοχαστούμε και ίσως τυφλά σημεία, όπως είπε και ο Φώτης στην παρουσίασή του, να δούμε σε κάθε συνεδρία. Ασημίνα, σε ευχαριστούμε πολύ, Βίτα. Ασημίνα. Έχω παρόμοια άποψη, ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ο κάθε στόχος είναι μοναδικός, η κάθε συνθήκη είναι μοναδική και επειδή και εμείς σαν coaches είμαστε άνθρωποι, η συνθήκη που θα βρεθούμε και εμείς σε κάθε σχέση που θα χτίσουμε με τον coach μας θα διαφέρει από μέρα σε μέρα, από χρονιά σε χρονιά, από φάση σε φάση. Οπότε η βοήθεια του επόπτη, όχι με την έννοια ότι δεν κάνουμε κάτι καλά, με την έννοια του να μας βοηθήσει να δούμε ολιστικά τον άνθρωπο και να του δώσουμε, να του προσδώσουμε μεγαλύτερη αξία, γιατί τελικά αυτός είναι ο στόχος, θα πρέπει να είναι διαρκής για να έχουμε πάντα αυτή την ολιστική ματιά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και ο Φώτης, μια κουβέντα για να περάσουμε λίγο σε επόμενες ερωτήσεις και να προχωρήσουμε. Ωραία. Συμφωνώ με όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί μας στο πάνελ. Αυτή η λέξη που θέλω να βάλω είναι εξελικτικά. Όπως βοηθάμε εμείς να εξελιχθεί ο πελάτης, ο κοουτσί μας συνεδρία, έτσι και εμείς πρέπει να εξελιχθούμε για να μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα, να δούμε γιατί το κάθε τι είναι μοναδικό. Και για αυτό το κομμάτι και όλα θέλουμε κάποιον που έχει πιθανόν πιο μεγάλη εμπειρία από εμάς, έτσι ώστε να μοιραστεί τις σκέψεις τους και να δείχνουμε και εμείς συνειδητά τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας με τον πελάτη μας. Πολύ ωραία. Φώτη, ευχαριστούμε και εσένα και ακόμη μια φορά για την παρουσίασή σου. Θα περάσω έτσι εν συντομία τις υπόλοιπες ερωτήσεις στη συζήτηση και θα επανέλθουμε, πιστεύω, στο τέλος των παρουσιάσεων. Φυσικά, υπάρχει μια ερώτηση αν ο επόπτης παρακολουθεί live τη συνεδρία με τον πελάτη μας ή του μεταφέρουμε εμείς. Είναι μια κλασική ερώτηση. Την απαντάμε φυσικά. Όχι, ο επόπτης δεν παρακολουθεί. Δεν είναι παρούσα η επόπτρια, αν έχουμε γυναίκα. Στις συνεδρίες μας, εμείς ως coaches ή εκπαιδευόμενοι φροντίζουμε να παρουσιάσουμε σωστά το υλικό, ούτως ώστε να το φέρουμε με το σωστό και δομημένο τρόπο μέσα στη συνεδρία εποπτείας και mentoring και πάνω εκεί να γίνει ένα στοχασμός. Ο supervisor με ερωτήσεις, σαν ένας coach ή ένας mentor, μας βοηθάει να σκεφτούμε πάνω σε αυτό που συνέβη και να ενισχύσουμε τη μάθηση. Και αυτό που ουσιαστικά μελετάμε πάρα πολύ στις εποπτείες και του δίνουμε πάρα πολύ χώρο, είναι, το τονίζει και ένα σχόλιο και μια ερώτηση που έχουμε, γι' αυτό το αναφέρω, είναι η σχέση, η δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα στον coach και τον coachee, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις εποπτείες και στη δουλειά μας. Και εκεί τίθεται ζητήματα κατά πόσο ο εαυτός, για παράδειγμα, του coach είναι βοηθητικός στη συνεδρία ή δημιουργεί εμπόδια. Και φυσικά η προσωπικότητα και των δύο παίζει ρόλο και γι' αυτό ένας επόπτης πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα δυναμικής, όπως το λέμε, ψυχοδυναμικής, στις σχέσεις με τις προσωπικότητες των ανθρώπων, στις επαγγελματικές σχέσεις coaching, για να μπορέσει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τους επαγγελματίες να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό και να λειτουργήσουν με τρόπο βοηθητικό και αποτελεσματικό για τον πελάτη τους. Και μια ερώτηση, ποια είναι ακόμα τα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματία επόπτη? Νομίζω πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία, εκπαίδευση, εποπτεία ο ίδιος, και φυσικά εκπαίδευση σε κάποιο πρόγραμμα εποπτείας από τα λίγα που υπάρχουν ακόμα στον κόσμο. Θα επανέλθουμε. Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.